Είναι η ώρα των ιστορικών διαδρομών. Αύριο είναι 3 Μαρτίου και είναι η επέτειος της ηρωικής θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου και όσων διαδραματίστηκαν εκείνο το πρωινό στην βουνά του Μαχερά. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι ο πιο δημοφιλής ίσως ήρωας στην Κύπρο. Συγκινεί η περίπτωσή του, παρόλο που υπήρξαν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως με τον Χρήστο τον Κέλλη, τον Κυριάκο τον Μάτσι και άλλους. Από τη λύση καταγόταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν λυσότη, τον παλέμαχο δημοσιογράφο τον Σπύρο τον Γκέτσιρο. Κύριε Γκέτσιρο, καλημέρα. Καλημέρα Μιχάλη. Λοιπόν, άνθρωπος από τη λύση που έχετε κάνει και εσείς έτσι εκτενή έρευνα για τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου, που όπως είπα και πριν πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο έδρασε την περίοδο της ΕΟΚΑ. Όμως νομίζω έχει σημασία να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που αφορούσαν τον Γρηγόρη σαν άνθρωπο, που νομίζω ότι τον κάνουν να ξεχωρίζει κυρίως για θέματα και ανθρωπιάς και εντιμότητας και όλα αυτά, πριν να μπούμε στα παρακάτω που είναι και τα πιο δύσκολα. Έτσι είναι, ναι. Τι ακριβώς να πούμε. Πες μας λίγα πράγματα για το τι άνθρωπος ήταν. Κοίταξε, ο Γρηγόρης, από ό,τι τον μάθαμε μετά τον θάνατο του και όσο μπορέσαμε να το δούμε πριν από τον θάνατο του και όταν ήταν ακόμα στη λύση, ήταν ένας άνθρωπος που σίγουρα ξεχώριζε. Ξεχώριζε γιατί αγαπούσε τον κόσμο. Αγαπούσε τους απλούς ανθρώπους και το επεδείκνυε χωρίς επίδειξη σε κάθε φάση της ζωής του. Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος που από μικρός ασχολείται με καλλιτεχνικές ενασχολήσεις. Δηλαδή μικρό παιδί έπαιξε σε δράματα, έτσι λέγαμε το θέατρο στη Λύση, στο σωματείο της Λύσης που ήταν 8-10 χρονών. Αργότερα στο γυμνασίο της Αμοχώστου έπαιξε στο ρόλο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού που τον κρέμασαν οι Τούρκοι σε αυτή την 9η Ιουλίου του Βασίλη Μιχαηλίδη. Ναι. Και τότε είχε αφήσει και πολύ καλές εντυπώσεις, μάλιστα, από ό,τι λένε οι συνομιλικοί του. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ως μαθητής έμενε στο Βαρόσιν, στην περιοχή της Αγίας Ζώνης, σε ένα σπίτι μιας κυρίας η οποία ενοικίαζε δωμάτια και θέσεις δωματίων για τους μαθητές. Έμενε και με άλλους λυσότες μαθητές. Ένας μαθητής που λυσότης επίσης που ξεχώρισε σαν φίλος του Γρηγόρη Αυξεντίου ήταν ο Γιώργος Λυσότης. Γιώργος Σάβα ήταν το επιθέτημα του, το Λυσότης το υιοθέτησε μετά. Ένας εξαίρετος φιλόλογος, κριτικός τέχνης, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο έκανε μια διατριβή για τον Καβάφη όταν στην Κύπρο ήταν εντελώς άγνωστος. Λοιπόν, αυτοί οι δύο αγαπούσαν πάρα πολύ τα γράμματα, τη φιλολογία και ο Γρηγόρης έθελε να γίνει φιλόλογος. Ο Γιώργος Ορισιώτης πράγματι έγινε φιλόλογος και διέπρεψε ως φιλόλογος. Άλλος φίλος του, ο Κυριάκος ο Πλησής από την Ακαθούρ, ο οποίος επήγε δάσκαλος πρώτα και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέληξε φιλόλογος, είναι ένας από τους πιο καλούς μας ποιητές, άγνωστους σχετικά. Αλλά υπάρχει και ήταν επιστήθιος φίλος του Γρηγόρη Αυξεντίου. Παράλληλα, ο Γρηγόρης δεν ήταν μόνο αυτό το πράγμα, ήταν σε όλα. Ήταν ζωντανός άνθρωπος. Δηλαδή, όταν έβλεπε αθλητικά το στίβον, το ποδόσφαιρο ακόμη, ήταν πρώτος. Γι' αυτό απέκτησε μια ξεχωριστή φιλία επίσης με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν τότε έκτοτε Παγκυπριονίκης, Ελλανοδίκης κτλ.
όπως το γνωρίσαμε εμείς στη Λύση, λίγο, γιατί όταν άρχισε ο αγώνας της ΙΟΚΑ ήμουν 10 ετών. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ναι, αν τον γνωρίσατε προσωπικά και πόσο χρόνο ήσασταν για να έχετε κάποιες αναμνήσεις. Ναι. Δεν του μίλησα κάποια φορά, παρόλο που τον είδα να μιλά με τη μάνα μου. Μια φορά, για παράδειγμα, στο γήπεδο προπονούσε το σωματείο της ΛΑΛ ο Γρηγόρης. Ήταν ποδοσφαιριστής ο ίδιος και προπονητής. Και έκανε μπάσεις στον τερματοφύλακα, πώς να κινείται, πώς να πιάνει την μπάλα και ούτω καθεξής. Εμείς νεαροί μπαίναμε στο γήπεδο και σχηματίζαμε ένα μπέταλο γύρω του και μας φώναζε πίσω βρε. Τότε ακόμη μόλις είχε έρθει από την Ελλάδα και μιλούσε καλαμαρίστικα. Ναι, καλαμάριζε. Ναι, καλαμάριζε. Πίσω βρε, εφεύγαμε, σε 5 λεπτά ξανά είμαστε πίσω. Πίσω βρε, εφεύγαμε πάλι, στο τέλος ένας έμεινε εκεί. Μόνο ένας από εμάς. Πίσω από τον Πιτσιρίκο, του λέει. Ναι. Ήταν ο Παναής του Χριστιανού, ο Πιτσιρίκος. Ο Πιτσιρίκος εμεγάλωσε, επαντρεύτηκε, έκαμε παιδιά, επέθανε ο Μακαρίτης και ήταν ακόμη ο Πιτσιρίκος. Του έμεινε το όνομα έμεινε. Από τον Γρηγόρη Αυξαντίου, ναι. Μάλιστα. Σαν να τον ευάρτησε. Ναι, ναι. Από αυτό που μας είπατε μέχρι τώρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η στρατιωτική κατεύθυνση δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν καν η επιλογή του. Ο Γρηγόρης είναι αποδεδειγμένο. Δεν υπάρχουν τα γράμματα του. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Γρηγόρης. Δηλαδή, όταν τον Νοέμβριο του 49 έστειλε γράμμα στον πατέρα του και του λέει έγραψα το πρώτο μάθημα στη σχολή Τεβερτίνων. Με μεγάλη επιτυχία. Όπως σας έχω γράψει. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο με το δεύτερο μάθημα. Σας παρακαλώ να μου γράψετε τι να κάνω. Αν εγκρίνεται να μπω στο πανεπιστήμιο να εγγραφώ αμέσως για να μην χάνω μαθήματα. Μετά στις 3/12 του 49 δεν ξέρω τι να κάνω. Το πανεπιστήμιο όπως ξέρετε ήταν το όνειρό μου. Θυμάστε όμως τι μου είπατε την τελευταία στιγμή του χωρισμού μας πάνω στη σκάλα του πλοίου. Πρόσεξε, μου είπες. Μην πας εκεί και αλλάξεις γνώμη και μπεις στο πανεπιστήμιο γιατί δεν θα σου στείλω δεκάρα. Θα γυρίσεις αμέσως πίσω. Αυτή ήταν η προοπτική του Γρηγόρη ως ατόμου ήταν να μπει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τότε μάλιστα και ήταν και πώς προέκυψε η σχολή Αξιωματικού. Προέκυψε το εξής. Πρώτα απ' όλα είχε απαγορευτεί σε όσους του Πανεπιστημίου από τον πατέρα διαλόγους καθαρά οικονομικούς. Ναι. Ο Μακαρίτης ο Πιερής Αυξεντίου επάντρευε κόρη εκείνη την ώρα, εκείνη τις μέρες την εποχή και ήταν πάρα πολλά τα έξοδα που είχε. Και το θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Έχει και ο Πιερής Αυξεντίου, ο πατέρας, την δική του ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα που θα την πούμε να μας δοθεί η ευκαιρία. Λοιπόν, ο Γρηγόρης επέλεξε να πάει στη σχολή Ευελπίδων γιατί εκεί θα είχε στέγη διατροφή και θα μπορούσε παράλληλα να μπορέσει κάποια ώρα να μπει στο πανεπιστήμιο. Απέτυχε στη σχολή Ευελπίδων. Και αφού ήταν που ήταν στην Ελλάδα, δεν μπορούσε πια να μπει στο πανεπιστήμιο γιατί το απαγόρευε ο πατέρας. Και αποτάθηκε στο Υπουργείο Στρατιωτικών που είπαν να το βάλουν σε σχολή υπαξιωματικών, δηλαδή μέχρι λοχίας. Δεν το δέχτηκε, δεν μπορούσε, δεν ήταν αυτό ο σκοπός του. Και μετά πρότεινα να πάει σε στρατιωτική σχολή εφέδρων αξιωματικών και επολιτογραφήθηκε για να μπορέσει να γίνει αυτό. Επολιτογραφήθηκε Έλληνας υπηκός στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχει και η ημερομηνία ακριβώς εκεί που ήταν που ενεγράφει. Επολιτογραφήθηκε λοιπόν Αθηναίος πολίτης και κατετάγει εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Και ως εθελοντής επελέγει και πήγαινε στην σχολή εφέδρων αξιωματικών της Σύρου από όπου απεφύτησε και υπηρέτησε αργότερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Όταν υπηρέτησε και απελήθη ως έθετος αξιωματικός αρχιπροχαγός
επεδίωξε πράγματι να επιλεγεί εξεφέδρων, όπως ήταν η συνήθεια στην Ελλάδα. Κάποιους έπαιρναν εξεφέδρων και τους εμμονιμοποιούσαν ως αξιωματικούς. Απετάθηκε ο Γρηγόρης, αλλά απερρίφθη. Τότε, εκείνη την περίοδο του 49-50 στην Ελλάδα, ήταν τόση η φιλοπολεμιακή κατάσταση που ο καθένας είχε μπάρπαν που θα τον αιτιόριζε, που θα τον προήγαγε κτλ. Ο Γρηγόρης δεν είχε κανένα. Και μάλιστα είχε μπει και μας το έλεγε πάντα ο Ανδρέας Αζίνας που ήταν πολύ φίλοι. Τόσα αστέρια, βρε Ανδρέα, του λέει ο ουρανός, και ούτε ένα για το δικό μου όμον. Αυτό ήταν το παράπονο του. Και επέστρεψε στην Κύπρο, άνεργος πια, άεργος ουσιαστικά. Διότι τι να κάνει ένας εφευτός αξιωματικός. Δεν είχε ένα οποιοδήποτε άλλο προσώπη για να πιάσει κάποια δουλειά. Το προσόν από πλευράς σπουδών ήταν το απολυτήριο του γυμνασίου, πυρηνικού γυμνασίου Αμχώς. Να λοιπόν, που μάθαμε κάτι έτσι, κάποιες άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Γρηγόρη Αυξεντίου, να πω στους ακροατές μας ότι... Αυτό που λέω, Μιχάλη, και το ισχυρίζομαι με πολύ επιμονή, είναι αυτά, είναι γραμμένα από τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου. Δεν είναι ισχυρισμό κάποιου άλλου μετέπειτα. Ναι, που ερεύνησαν ή οτιδήποτε, είναι γραφτά δικά του. Ναι, με την έρευνα που κάνει κάποιο, να ανακαλύψει αυτά. Ακριβώς. Υπάρχουν τα κείμενα του. Λοιπόν, 22-864-500, όσοι ακροατές θέλουν να κάνουν παρέμβαση τηλεφωνικά, ή 77-77-10-10 ή μηνύματα στο 22-50. Τώρα, πάμε στο πάνω κάτω, το πώς μοιήθηκε στην ΕΟΚΑ είναι γνωστό. Κύριε Κέττηρε, μέσα... Είναι γνωστό, αλλά ναι, ολοκλήρωσε για να σου πω κάτι. Ναι, μέσω του Ανδρέα του Αζίνα συναντήθηκαν με τον Γρίβα πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν έδωσε όρκο ο Αυξεντίου τον όρκο της ΕΟΚΑ, διότι ίσχυε ο όρκος ως στρατιωτικός. Μου αρκεί, ναι. Του είπε ο Γρίβας, ναι. Μου αρκεί ο στρατιωτικός. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής όμως. Ένας πρώτος εξάδελφος του Γρηγόρη, ο Γρηγόρης Γρηγοράς, ήταν ο υπασπιστής σωματοφύλακας του στρατηγού Γρήβα όταν ακόμη ήταν στη Λευκοσία και εκρύψε το πριν από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚ. Ναι. Και ο Γρηγοράς επανειλημμένα είχε μπει στον Γρήβα ότι αρχηγέ, έχω ένα εξάδελφο που είναι αυτό και αυτό, έφερος αξιωματικός κτλ. Και να του πω, να του μιλήσω, όχι, του λέει, θα σου πω εγώ. Επανειλημμένα, όχι, θα σου πω εγώ πότε. Ο Γρήβας πάντοτε ήθελε να ελέγξει αυτός που είναι έθετος αξιωματικός, ποιος είναι, από πού προέρχεται. Στην Ελλάδα ποιους είχαν που ήταν μαζί τους, εφοβάτουν πάρα πολύ τις συνωμοσίες. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο... Μου ήρθε κάτι τώρα στο μυαλό να του πω, ο συνωμότης φοβόταν τις συνωμοσίες. Ναι. Ήξερε από αυτά. Ήξερε από αυτά. Είχε μεγαλώσει μέσα αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λοιπόν ήταν στο κέντρο Αλεξάνδρεια της Λύσης. Είναι προς την κατεύθυνση που βγαίνεις από τη Λύση για να πας στην Κοντέα. Ανατολικά δηλαδή της Λύσης. Και ήταν συνεννοημένο με τον Αζίνα. Ο Αζίνας επέμενε πάλι προς τον Γρήβαρ και ο Γρήβαρ πάλι αρνήτω. Είχε τις επιφυλάξεις του, όχι γιατί δεν ήθελε τον Αυξεντίου, αλλά διότι ήθελε να μάθει πρώτα ποιος είναι. Με τις μεθόδους που ήξερε αυτός. Λοιπόν, εκεί στο κέντρο Αλεξάνδρεια, επέμενε ο Αζίνας, είναι εδώ του λέει, γιατί δεν του μιλάς τώρα, γιατί δεν... Πάλι αρνήτω, ήταν επίμονος. Και τελικά συγκατένευσε, εμπήκαν στο αυτοκίνητο, έγινε ο διάλογος κτλ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι... Του είπε τουλάχιστον 8 φορές, του είπε πρόσεξε και δεν θα ανοιχθώ καπιτανάτα. Πρόσεξε γιατί απαιτώ πειθαρχία και τυφλήν υπακοήν. Προπάντως απαιτώ πειθαρχία απόλυτη και τυφλήν υπακοή ξανά στις διαταγές του αρχηγού. Μόνο από μένα θα λαμβάνεις οδηγίες και από κανέναν άλλον. Φοβάται, και το είπε, ο κίνδυνος να δημιουργηθούν καπετανάτα, δεν αποκλείεται και εγώ
θέλω να σε προειδοποιήσω κτλ. Αυτά. Αυτά αποκαλύψουν όχι τίποτε άλλο, την προσπάθεια του Γρίβα να διαφυλάξει των σκοπών του και των ρόλων του. Αυτά βέβαια, εντάξει, είναι ο χαρακτήρας του καθενός. Σίγουρα παίζουν ρόλο. Ναι, ναι. Και έτσι έγινε η ορκομοσία του. Την επομένη όμως της μοίησης του Αυξεντίου, ο Αυξεντίου πήρε την Βασιλούν, ήταν ήδη ερωμηνευμένος και κατέβηκε στη Λευκοσία. Πήγαινε στα γραφεία της ΠΕΚ που ήταν ο Ατζίνας. Το βλέπει ο Ατζίνας, του λέει: τι είναι, ρε Γρηγόρη? Λέει του: να σε δω. Δηλαδή του, η κοπέλα ποια είναι? Δηλαδή του, ερωμηνευτικά μου. Έφερε τη γυναίκα μαζί σου? Δηλαδή του, δεν καλύτερη από μένα. Έτσι, με αυτά τα λόγια του έλεγε ο Ατζίνας. Μπήκαν μέσα οι δύο τους όμως και του λέει: ρε φίλε, δηλαδή του, ποιος είναι αυτός που έφερε σε ψες? Γυαλίσαν τα μάτια του. Δηλαδή του Γλιόρη, δηλαδή του, ως εδώ. Δεν είπε βέβαια παραπάνω. Αυτό μου είχε μπει επανειλημμένα ο Ατζίνας. Μας τα είπε και εμάς σε μια συνέντευξη παλιά το 97, αν δεν απαντώμε, ναι. Και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Έχουν, ναι. Κοίταξε όμως, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γύρω από την όλη την ιστορία της ΙΟΚΑ είναι ότι 15 πρώτου το 55, πρωτού αρχίσει ο αγώνας της ΙΟΚΑ, ο Μακάριος ειδοποιεί το Γρίβα ότι είναι προδομένο το καΐκι που έρχεται από την Ελλάδα, φέρνοντας όπλα. Το Άγιος Γεώργιος, ναι. Και ο Μακάριος το έμαθε. Γιατί υπήρχε μια αστυνομική καταγραφή που έλεγε ότι συμφώνως προς πληροφορίες παρασχεθήσας εις της αστυνομικάς αρχάς κατά την 24η Νοεμβρίου έχοντος έτους υπό δεδοκιμασμένου πληροφοριοδότου, αυτό σημαίνει πληρωμένος πράκτορας, δεδοκιμασμένου πληροφοριοδότου, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, Κύπριος στην καταγωγή, πολιτογραφηθείς εν Ελλάδη και στον οποίο δεν επιτράπει άδεια εισόδου εις την νήσον των παρελθόντα Ιούνιων, κατόρθωσε να αποβιβαστεί μυστικός εις την Κύπρο κατά τα αρχάς του τρέχοντος μηνός, είναι δε πιθανό να βρίσκεται ήδη στην περιοχή της Πάφου. Αυτή η προδοσία η οποία εταλάνησε... Το έγγραφον αυτό από πού είναι? Από τις αστυνομικές αρχές της Κύπρου. Υπάρχει αυτό το έγγραφο δηλαδή, αυτούσιο? Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Αυτούσιο. Mm-hmm. Αυτούσιο. Δηλαδή τον Ιούνιο, δηλαδή τον Ιανουάριο πριν την έναρξη του αγώνα της ΙΟΚΑ, οι Άγγλοι ήξεραν ποιος ήταν ο αρχηγός της ΙΟΚΑ. Με αυτό το γράφει και ο ίδιος ο Γρίβας στο ημερολόγιο του. Μάλιστα. Ότι τον ήξεραν ότι ήταν στην Κύπρο, τον έψαχναν ακόμα και στο χωριό του, στο Τρίκομο, έβαλαν εκεί τμήματα της Intelligence Service, γράφει. Και μετά λέει ότι διαδίδει ότι ήθελε να πει. Ακριβώς. Ο Ανδρέας ο Ατζίνας πιστεύει ότι ήταν από την Αθήνα. Ναι. Το έλεγε, δεν θα πω διότι είναι μακαρίτης ο Ατζίνας, ας τα έλεγε ο ίδιος, αλλά εμένα με έπεισε και για το ποιοι ήταν πραγματικά. Πρέπει να πω ότι και εμένα μου το είπε, διότι είχαμε πολλές κουβέντες, ναι, με τον αείμνηστο. Αλλά κάνει εντύπωση ακόμα ότι τόσα χρόνια μετά είχαμε πρόβλημα να πούμε ονόματα και έχουμε ακόμα πρόβλημα να πούμε ονόματα, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν έπρεπε να είναι εκεί που είναι, είτε στη συνείδηση του κόσμου είτε σε θέσεις, να είναι εκεί. Και να μας... δεν είναι από αυτού νομίζω τώρα. Ο συγκεκριμένος. Όχι, δεν μιλώ για ο συγκεκριμένος, μιλώ γενικότερα. Ναι. Και μας κάνουν και τους πατριώτες και όλα αυτά. Όπως και να έχει. Πάμε στην 1η του Απρίλη που δεν ήταν ικανοποιημένος ο Γρίβας, όπως γράφει στο ημερολόγιο του, από όλα όσα συνέβησαν. Τα έβαλε και λίγο με τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου ότι απέτυχε. Αλλά εκεί έχουμε τον Αυξεντίου από την πρώτη μέρα κιόλας να καταζητείται. Πώς έγινε αυτό? Ο αρχηγός της ΙΟΚΑ δεν ήταν εύκολος στο χειρισμό. Ναι. Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Mm-hmm. Ο Αυξεντίου δεν είχε ούτε όπλα στα χέρια του, τίποτα δεν είχε. Αξίζει να σου πω ότι για να ανέβει στο βουνό, έναν περίστροφο το αγόρασε ο πατέρας του. Ναι. Δεν είχε, δεν κρατούσε. Και έπαιρνε δυναμίτη από
ναυάγια πλοίων από νάρκες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα στέγνωναν και όλοι καθηγητοί για να κάνουν πυρομαχικά. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ άρχισε χωρίς ένα φυσίγκιν ουσιαστικά. Μπορεί κάποιον να το πει. Όταν για παράδειγμα έγινε μια σύσκεψη στον Στρόβολο πριν τον αγώνα της ΕΟΚΑ και μετήχαν διάφοροι, τους οποίους μίλησε ο αρχηγός και τους έδωσε οδηγίες τι να κάνει ο καθένας, ο Μάρκος Δράκος του είπε, αρχηγία του λέει, οι Εγγλέζοι κρατούν όπλα. Εμείς με την ψυχή σας, του λέει. Με την ψυχή του, ο Μάρκος Δράκος επήγαινε να πειράξει το ΡΙΚ. Με την ψυχή του. Όμως, όταν άκουσε αυτό το πράγμα ο Γρίβας, εμείς τι να κάνουμε χωρίς όπλα, δεν του άρεσε το Γρίβα. Και είπε στο Γιαννάκη τον Κρουσότη, που ήταν ο σύνδεσμός του, αυτό να τον παρακολουθήσει. Παράλογα πράγματα. Δηλαδή είναι χάλια η κατάσταση. Να είσαι ο αρχηγός ενός ενόπλου αγώνα, να μην έχεις μεριμνήσει για να έχει οπλισμό ο κόσμος σου και να του λες πολέμα με την ψυχή σου χωρίς όπλα, να το κάνεις παράπονο και να σε βάλεις στο χαστρό. Για να έρθουμε στον Αξεντίου χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα, ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν καθόλου δοκιμασμένοι, δεν είχαν κάνει τίποτε στη ζωή τους παρόμοιο. Εξού και είχαμε τον πρώτο νεκρό, οπότε στον Παντελή, ο οποίος έπαιρνε το σχοινί το βρεμένο να το πετάξει πάνω στα σύρματα τα ηλεκτρικά, να το τραβήξει για να κόψει το ρεύμα. Έκανε και ο ίδιος. Έκανε και ο ίδιος, βέβαια. Λοιπόν, ο Γρηγόρης τότε είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο ενώ Λισότη, ένα Μόρις Όξφορντ. Αυτός ο Λισότης το ενοικίαζε, έκανε και ο ίδιος δρομολόγια, το χρησιμοποιούσε σαν ταξί. Νομίζω το νούμερο του ήταν Α41, κάτι τέτοιο. Με σύνεντη με όλη την αυτήν, ο οδηγός που το πιάνει το Αυξεντίο ευχή ένα λούτο, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός, όχι ο Γρηγόρης. Ναι. Λοιπόν, και οι Άγγλοι το βρήκαν. Ποιο είναι το αυτοκίνητο τούτο, φαίνεται ότι είναι μέρο σε αυτήν την υπόθεση, στην Τικέλια. Προχώρησαν, ήβραν τον ιδιοκτήτη στη λύση, τον νεόφυτο του Τσερσελά. Και ο νεόφυτας του λέει, αχάπαρος ο άνθρωπος, δεν ήξερε τι είχε συμβεί, λέει, μα εγώ ενοικίασα τον στο Γρηγόρη. Και ο Γρηγόρη, τον Τάδη Γρηγόρη. Και κατεζητήθη την ίδια στιγμή. Διότι λέγονται πολλά για αυτό το θέμα. Λέγεται ότι κάποιοι λένε ότι το έπεσε η ταυτότητα του Αυξεντίου και την βρήκαν οι Άγγλοι εκεί στο χώρο. Νομίζω είναι κάπως παράλογο αυτό, διότι δεν μπορούσε. Είναι από το αυτοκίνητο, από την ιδιοκτησία του αυτοκίνητου που ήταν εγκαταλελειμμένο στην περιοχή. Όταν πήγαν στον νεόφυτο, ο νεόφυτος αχάπαρος ο άνθρωπος, ναι, είδε εδώ κάτω, νοικίασα εδώ στον Τάδη. Ο Τάδη ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αμέσως τον ανακάλυψαν, δεν ήταν δύσκολο. Και βρήκε τον πελάντο μετά ο νεόφυτος, ή... Από ποιον, όχι. Όχι, πού ήξερε ο άνθρωπος. Όχι, ενώ να μην θεωρεί το προδότης και να είχε συνέπειες. Όχι, προς Θεού. Όχι, καθόλου. Ο Γρηγόρης όμως εκρύφτηκε καταρχήν στην. Στο σπίτι με την αδερφή του που ήταν ήδη παντρεμένη. Αλλά είδαν ότι πήγαινε, έρχονταν οι Άγγλοι και τον αστυνομικούς και τα λοιπά και τον αναζητούσαν και έφυγε και πήγαινε στο σπίτι του Κώστα Περσιάνη. Ο Κώστας Περσιάνη ήταν άτεκνος και ήταν πιο ασφαλές για έναν καταζητούμενο να μην είναι παιδιά να το βλέπουν και να βγαίνουν στον δρόμο να μιλούν. Και από εκεί ειδοποίησαν τον πατέρα του να πάει σε ένα συγκεκριμένο βοσκό Λισότη να του ζητήσει ένα ριβόλβορο, πιστόλι δηλαδή, που είχε. Ο Πιερίς Αυξεντίου καθόταν στο καφενέ του Τσιρτσιμπή, του πατέρα του Τσιρτσιμπή, εμπήγε μια γυναίκα, η Ελένη τον Παρή, και του λέει, και Πιερίδα δηλαδή, του να σου πω κάτι. Ναι, μου λέει, σε ακούωσε. Όχι, έλα έξω. Έφυγε έξω, ο Γλιώρης μου είπε το και το να πάει τι θέλεις. Πήγαινε ο γέρος, του είπε ότι ο Τάδε Βοσκός, Λισότης, έχει έναν περίστροφο, πήγαινε πέντε να σου το δώσει, μου το φέρεις. Πήγαινε ο Κυρίτσι, στράφηκε πίσω. Λέει, δεν μου το δει. Είπε ότι αγόρασε το και εδώ και 12 λίρες. Βέβαια, ο Βοσκός δεν ξέρει ότι τι θα γινόταν. Νόμιζε ότι διότι, κύριε, πουλότο. Αμέσως ο Γρηγόρης του λέει του Δαδόκης. Και πήγαινε ο γέρος ο Πιερής
επλήρωσε 12 λίρες, έπιασε τον περίστροφο και τον πήρε στον Γρηγόρη. Με αυτόν τον πιστόλι ο Γρηγόρης έβγαινε στο βουνό. Μάλιστα. Λοιπόν, μια άλλη τελεία, έχουμε ακροάτρια στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, να σας δεσμεύσω από τώρα για επόμενη εκπομπή, για να δώσουμε συνέχεια από εκεί που θα σταματήσουμε σήμερα, κύριε Γκέτιρε. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα. Να ακούσουμε την κυρία Ελλή, παρακαλώ. Εμπρός. Μάλιστα. Εμπρός. Ναι, σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Ναι, εσείς, ναι. Εγώ μιλώ, μάνα μου. Ναι, κυρία Ελλή, εσείς. Εμπρός. Ναι, μας ακούτε. Είχε φαίνεται ανοιχτό το ράδιο και μικροφώνησε. Δεν πάση περιπτώσει. Έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα για το θέμα της προδοσίας. Το οποίο νομίζω θα το αφήσουμε όπως πάντα πράγματα για την επόμενη εκπομπή, κύριε Γκέτιρε. Διότι όντως σήμερα ακούμε πράγματα ενδιαφέροντα τα οποία δεν είναι γνωστά όσον αφορά τον Γρηγόρη τον Αυξαντίου. Ξέρουμε ότι πολλούς τους καίει το θέμα της προδοσίας. Όμως θα το αφήσουμε για την άλλη εκπομπή. Επανέλθε, κυρία Έλλη, μήπως προέσουμε και την Εμπρός. Ακούσουμε τώρα. Μάλιστα, σας ακούμε. Κυρία Έλλη, μας ακούτε? Δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούει. Εμείς την ακούμε πάντως. Λοιπόν, εγώ πάντως δεν την άκουσα. Είπε Εμπρός, την άκουσα εγώ. Εντάξει. Αχα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, προχωρούμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στο πιστόλι, το οποίο αγόρασε από τον Μποσκό και ήταν αυτό το όπλο το οποίο βγήκε στο βουνό. Και έχουμε την υπόθεση μετά που πάνω στα βουνά του Πενταδάχτυλου με το θέμα του Χατζημετσί. Ναι, του Πέτρου Χατζημετσί. Μάλιστα. Εκείνη η ιστορία δείχνει το χαρακτήρα του Γρηγόρη, αλλά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οργάνωση σαν οργάνωση. Ο Πέτρος Χατζημετσίς ήταν πρώην αστυνομικός. Και είχε καταδικαστεί για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, Μητρώου. Ναι. Ήταν στη φυλακή και δεν πλεχώνευε για αυτούς που ήταν στη φυλακή. Ήθελε να βγει να τους εκδικηθεί στη Λεμεσόν. Να βγει. Λοιπόν, βρήκε την αφορμή όταν ήταν στο νοσοκομείο που τον πήρα για νοσηλεία από τις φυλακές. Προσήγγισε έναν Κύπριο που ήταν ιατρικός επισκέπτης, έπαιρνε φάρμακα στο νοσοκομείο, το δώρο τον πουλί. Και του είπε ότι είμαι ο τάδε, ξέρω που έκρυψε ο Σοκράτης ο Λοϊζίδης όπλα στον Άγιο Μάμα τη Λεμεσού και να με πάρεις, θέλω να πάω στον Αυξεντίου. Έφτιαξε τον Αυξεντίου. Ναι. Πώς τον εγνώριζε? Ήταν ήδη γνωστός. Αυτός ήταν πριν αστυνομικός, είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Επομένως έξερε ποιος είναι, ποιος, ο λίγος. Και θεωρούσε ότι θα ήταν καλύτερα με τον Αυξεντή. Λοιπόν, αυτός επεδίωκε να βγει από τη φυλακή για να κάνει τα δικά του. Με χίλια μέσα πήγαινε πρώτα στην Τύπου, μετά στη Χάρτσα. Ο παπάς της Χάρτσας είπε, τον έχω ιδιαγέ μου. Ένας ξανθός κοκκινομάλλης παπάς, πασίγνωστος, κατέβηκε στη Λευκοσία και πήγε στην Αρχιεπισκοπή να μάθει περίπου διάφορα πράγματα. Ήταν πολύ επιφυλακτικός γιατί είναι σύνδεσμος του Αυξεντίου ο παπάς. Τελικά κατέληξε στον παπά και ο Αυξεντίου τον εδέχθη. Τον εδέχθη με προσοχή, με επιφύλαξη κτλ. Όμως ήταν η περίοδος που ήρθε ο Χάρτινγκ ως νέος κυβερνήτης. Και ο Αυξεντίου τον προϋπάντησε με μια επιχείρηση να στραβεί. Έκαμε μια επίθεση στον αστυνομικό σταθμό Λευκονίκου, αφού πρώτα συνεργάστηκε με τον σταθμάρχη που τον εμίησαν στην ΙΟΚΑ, τον Άρνον τον επιλεγόμενο. Και... Ναι, σας χάσαμε και εσάς τώρα. Κάτι συμβαίνει με τις γραμμές. Να ξαναδοκιμάσουμε, νομίζω, Αργυρό, να ξαναπάρουμε τον κύριο Γκέτιρο. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι γίνεται με τις τηλεφωνικές γραμμές, έχει λίγη ώρα που άρχισαν να κάνουν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν σχετίζονται με το θέμα της Ουκρανίας. Λοιπόν, το θέμα του Γρηγόρη του Αυξεντίου είναι
πολύ βαθύ θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι, υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές και υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές οι οποίες είναι συγκαλυμμένες και δεν είναι ευρέως γνωστές, που αφορούν κυρίως τα θέματα της προδοσίας, του κύκλου όλου εκείνου ο οποίος ήταν γύρω του και έδινε πληροφορίες στους Βρετανούς και άλλα πολλά, διότι πρέπει να ξέρετε ότι στο Μαχερά εκεί παίχτηκε η τελευταία σκηνή της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Κέτυρος. Μας ακούτε τώρα? Σας ακούω εγώ. Δεν σας ακούω. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί στον παπά, στον ιερέα, ο οποίος πήγε στην Αρχιεπισκοπή μετά που του είχε... ρώτησε να μάθει και τελικά τον απεδέχθηκε και τον προώθησε να συνεννοηθεί με τον Αυξεντίου κοντά του, στον Αυξεντίου. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ερχόταν ήρθε στην Κύπρο ο νέος κυβερνήτης, ο Σερ Τζον Χάρτινγκ. Και ο Αυξεντίου έκανε μια επιχείρηση υποδοχής του. Ποια ήταν αυτή η υποδοχή? Συνεννοήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή του Λευκονίκου, τον Άρνον, όπως τον έλεγαν. Και έκανε μια επιχείρηση στον αστυνομικό σταθμό εκείνων. Διάρκεσε 7 λεπτά μόνο. Επήρε τα όπλα, φυλάκισε τους αστυνομικούς, επήρε τους ασυρμάτους και ανέβηκε στο βουνό. Εκεί ήταν και ο Χατζημετσής και ήταν ο καλύτερος. Δηλαδή ο πιο δραστήριος αμέσως και έγιναν όλα. Είχε ενταχθεί δηλαδή ήδη. Είχε ενταχθεί, ναι. Όταν πια πήγαινε έγινε αυτό το γεγονός. Μετά, εκεί στο βουνό ήταν ο πρώτος που έσκαφτε χωρίς να γονγκίζει κρυσφύγετον, κρύπτες. Όταν έβλεπε Άγγλοι να έρχονται ήταν παρατηρητής, ειδοποιούσε να έρχονται εγκλέζοι. Όταν πήρε τη διαταγή από τον αρχηγό της ΙΟΚΑ ότι έχει τον τάδι άνθρωπο μαζί σου, είναι προδότη να εκτελεστεί. Κύριε Λέησο, πώς ήταν δυνατόν να ήταν προδότης? Απόρρισε ένα Αυξεντίου. Και είπε να το δοκιμάσει. Να δοκιμάσει τουλάχιστον, είναι όντως προδότης, είναι καταδότης. Πώς είναι δυνατόν να σκοτώσεις κάποιον μη έχοντας αποδείξεις? Τον εδοκίμασε στέλνοντάς τον στην Κεφαία για να εκτελέσει έναν σε σημαδμένο καταδότη. Και... Ναι, δεν σε ακούω. Ναι, και παρακάτω λέω. Ναι, μαζί του έστειλε τον Θάσο Σοφοκλέους, που ήταν επίσης αντάρτης στην ίδια ομάδα, για να τον προσέχει, για να δει τι θα κάνει. Για κάποιους λόγους ο Θάσος Σοφοκλέους δεν επήγαινε ως το καφενείο που ήταν και κάθετον ο υποεκτέλεση. Έμεινε έξω από το χωριό και πήγε μόνος του ο Χατζημετσής. Ο Χατζημετσής ούτε καν πήγαινε στο καφενείο. Έπιασε τα βούρη και έφυγε και πήγαινε στη Λεμεσόν. Όμως εγώ κρίνω ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να προδώσει. Γιατί δεν πήγαινε αμέσως στην αστυνομία ή στο στρατό για να τους πει το και το ο Αυξεντίου είναι στο τάδε μέρος. Ναι. Αργότερα πήγε. Πάλι κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος σχεδόν της ώρας. Αν μπορέσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε για να δούμε, να δοκιμάσουμε και την άλλη γραμμή που είναι η κυρία Έλλη. Όχι, και αυτή η γραμμή έπεσε. Φαίνεται είναι πρόβλημα με τη ΣΥΤΑ, κυρίες και κύριοι, με τους παρόχους. Λοιπόν, όπως και να έχει, κρατούμε το σημείο στο οποίο έχουμε μείνει με τον Χατζημετσή. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Κέτυρο, να δώσουμε συνέχεια και να φτάσουμε μέχρι το τέλος της περιπέτειας όλης που κατέληξε στο Μαχερά και στη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Κέτυρο για τα όσα μας έχει πει και από ό,τι καταλάβατε έχει και πολλά άλλα να μας πει. Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, είναι μαζί μας ο βετεράνος ο δημοσιογράφος και ερευνητής ο κύριος Σπύρος Κέτυρος. Καλημέρα, κύριε Κέτυρε. Καλημέρα.
Θα δώσουμε συνέχεια στην επεισοδιακή εκπομπή της προπερασμένης εβδομάδας λόγω των τηλεφωνικών γραμμών. Ήσασταν από τηλεφωνική γραμμή που μιλούσαμε και είχαμε κάποιες διακοπές, αλλά λέχθηκαν αρκετά πράγματα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου και άγνωστα θα έλεγα, και αυτό είναι το σημαντικό. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν ήταν ο αρχικός του στόχος να γίνει στρατιωτικός, η δραστηριότητά του στο σωματείο της ΛΑΛ κλπ, το ενδιαφέρον του για το χωριό, για τους χωριανούς του, αυτά τα ανθρώπινα τέλος πάντων, και είχαμε καταλήξει στο θέμα της μίησης και της ανάθεσης της υπαρχηγίας. Ναι, η υπαρχηγία βέβαια πολύ μετά. Ναι, πολύ μετά. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον για την μίση ότι δεν έδωσε τον όρκο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, της ΕΟΚΑ, διότι το δέσμευε, είπε ο Γρίβας, ο όρκος στρατιωτική του αυτή, ναι, ακριβώς, ναι. Και έχουμε τον Αυξεντίου πάνω στα βουνά του Πενταδάκτυλου και είχαμε αναφέρει και την περίπτωση του Χατζημιτσί. Μάλιστα. Όπου ήταν νομίζω η πρώτη περίπτωση που έδειξε και τον χαρακτήρα του Αυξεντίου εκεί, θέλοντας να διερευνήσει πρώτα πριν να προχωρήσει σε μια εκτέλεση. Ναι, ήταν μια περίπτωση που είδαμε όλοι το χαρακτήρα του, διότι ο χαρακτήρας του ήταν αυτός. Για παράδειγμα, ένα μικρό επεισόδιο μετά τη φυγή του από τον Πενταδάκτυλο, που οδήγησε την ομάδα του έξω από τον κλειόν των Άγγλων, κάπου κάτω στο Τρίκομο κοντά, είχε και κυνηγετικό μαζί του ο Αυξεντίου και πυροβόλησε μια μπεκάτσα, την έψησε και την ετάισε στους στρατιώτες του και για τον εαυτό του δεν άφησε τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Άρα και εκείνον του Χατζημιτσί που λες είναι ακόμη πιο σπουδαίο. Σίγουρα, διότι δείχνει, επαναλαμβάνω, τον χαρακτήρα. Δεν ήταν της εύκολης απόφασης για αφαίρεση μιας ζωής, όσες υποψίες και αν υπήρχαν. Σίγουρα, υποψίες ο Αυξεντίου δεν είχε. Ήταν ακόμη πιο δικαιολογημένος, γιατί μπροστά του ο Πέτρος Χατζημιτσής ήταν ένας ιδανικός αντάρτης, πειθαρχικός, υπάκουος. Άρα ήταν πολύ δύσκολο να δεχτεί να το εκτελέσει έναν άνθρωπο. Θα ήταν μια εκτέλεση ψυχρό για τον Αυξεντίου. Ακριβώς. Είχαμε περιγράψει την περίπτωση του πως τι έγινε με τον Χατζημιτσί τότε. Τον καλεί ο Γρίβας να πάει στην Κακοπετριά, δεν κάνω λάθος. Όχι, όπου βρισκόταν, στα σπήλια. Θα πήγαινε, αλλά σταμάτησε στην Κακοπετριά. Σταμάτησε στην Κακοπετριά. Ένα σταθμό μικρό, ναι. Και είναι χαρακτηριστικό εκεί που η αναφορά του Γρηγόρη του Γρηγορά σε ένα ντοκιματέρ που κάνατε εσείς στο ΡΙΚ, ότι ήταν πολύ θυμωμένος ο Γρίβας και του είπε πρόσεχε τώρα μου να πάει μέσα, μπορεί να σε εκτελέσει. Ναι, ναι. Πέστε μας έτσι λίγο για αυτή την περίπτωση. Ακριβώς, ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς ήταν πρωτοξάδερφος του Γρηγόρη του Αυξεντίου και ήταν εκεί επικεφαλής ομάδος ανταρτών στην Κακοπετριά. Εστάθμευσαν εκεί ο Αυξεντίου για να πάει αμέσως μετά στα σπήλια. Και τον ειδοποίησε ο Γρηγόρης ότι ξάδερφε πρόσεχε, γιατί πολύ οργισμένος ο αρχηγός και θα σε εκτελέσει με το ίδιο το πιστόλι. Του είπε αυτή την κουβέντα. Και ο Αυξεντίου απάντησε να άσε να το δω πρώτα. Και πράγματι μετά όταν είδε τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, δεν υπάρχει αυτή ο κοσμάρτης για το τι ελέγχθη. Κάποιος λέει ότι του είπε «Μα τι, πού είσαι, γιατί σε περίμενα τόσο καιρό». Αυτά δεν τα ακούω βερεσέγω. Αυτός που τα λέει δεν ήταν παρόν, δεν ξέρει. Απλώς θέλει να προστατεύσει μια άλλη κατάσταση. Γεγονός είναι ότι ο Αυξεντίου παρέμεινε εκεί ως ένας εξόλων. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, όταν επρόκειτο να πάνε να ανατινάξουν μια εγκατάσταση, ηλεκτρική εγκατάσταση των Άγγλων, 2-3 φορές πήγαιναν και απετύχαναν. Τους είδε ο Αυξεντίου να ξαναπάνε, δεν ήξερε που πήγαινε, λέει «Πού πάτε?». Λέει «Το και το, να έρθω μαζί σας, έλα». Και να ανατίναξαν πράγματι τις εγκαταστάσεις. Αυτό ήταν ένα μικρό επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι ήταν εκεί ένας από όλους, τίποτα ιδιαίτερο.
Όταν όμως έγινε η περίφημη μάχη των σπηλιών, ο Αυξαντίου απέδειξε ποιος ήταν. Είναι εκεί η παραμονή του ως εκείνη την ώρα δεν ήταν τίποτα. Περνούσαν απαρατηρήτως. Από εκείνη τη στιγμή όμως όλοι κατάλαβαν ποιος ήταν ο Αυξαντίου. Και είναι η περίπτωση, η γνωστή περίπτωση που γλίτωσε ουσιαστικά τον Γρίβα από τον κλειό των Άγγλων. Διέσωσε τον αρχηγό της ΙΟΚΑ με κίνδυνον δικών του. Μάλιστα όταν είχε πάρει δύο-τρεις μαζί του για να αντιμετωπίσουν τους Άγγλους και όταν τους είδαν πώς κρατούσαν τα όπλα, τι εκάμναν, λέει θα σκοτωθούν όλοι. Λέει φύγετε. Και τους έδιωξε και έμεινε μόνος. Όταν όμως ο Αυξαντίου κατόρθωσε όλοι, τότε η ΙΟΚΑ ακόμα δεν ήταν στα Σπάργανα, δεν είχε χώρους διασποράς, δεν είχε που να κρυφτούν κτλ. Και χάθηκαν οι περισσότεροι εδώ και εκεί. Ο Αυξαντίου εκατέληξε στα Καρνάφια και εκεί πήγαινε στον παπά του χωριού και δεν είχαν τόπο να τον βάλουν. Και τον έβαλαν και τιμάτων τρεις μέρες μέσα στην εκκλησιά. Και όταν μετά πήγε στα Λαγουδερά, είπε στον Μιχάλη Ελευθερίου, όχι τίποτα άλλο λέει του, ήμουν και άλουτος. Είναι πολλές εκπτώσεις. Τέλος πάντων, αυτός ήταν ο Αυξαντίου. Τώρα ένα μήνυμα εδώ λέει το ότι έπαιζε πριν, για, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, το ότι έπαιζε ποδόσφαιρο λέει στο σωματείο ΛΑΛ λέει κάτι, δεν ξέρω τι εννοεί ο ακροατής μας. Το σωματείο ΛΑΛ τι ήταν ακριβώς, έτσι για να μάθουμε και εμείς και όσοι δεν ξέρουν. Ένας από τους ιδρυτές του σωματείου του ΛΑΛ ήταν ο πατέρας του. Άλλος ιδρυτής ήταν ο Γιάνκος Σουρουλάς. Ο Γιάνκος Σουρουλάς είναι ο συνθέτης του τραγουδιού «Ζήτρομο Καπετάνιο». Είναι ο συνθέτης του τραγουδιού του Αγόρα Παλιγαρίδη «Θα πάρω μια ανηφοριά». Όλα αυτά τα τραγούδια που όλοι τα τραγουδήσαμε είναι λυσιωτών, είναι λυσιώτη. Ο οποίος Γιάνκος Σουρουλάς συμπαίθερος του Γρηγόρη. Ο γιος του Γιάνκου Σουρουλά παντρεύτηκε την αδερφή του Γρηγόρη. Η ΛΑΛ όμως ιδρύθηκε πολύ πριν. Υπήρξε ενός αναγνωστήριων ο Πανελλήνιος Πόθος από το 1908 με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο τον Πόλη, ένα δάσκαλο πολύ πρικισμένο ο οποίος άφηκε παράδοση στη λύση και εμπνευστής του ονόματος ΛΑΛ ήταν ο Νικόλαος Κουταλιανός του οποίου πρωτομή υπήρχε στην Πλατεία Ελευθερίας παλιά. Ήταν καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Τον εξόρισαν οι Εγγλέζοι, τον έδιωξαν. Τον απέρασαν στην Ελλάδα. Και είχε ιδρύσει στη Λευκοσία σωματείο με το ίδιο όνομα. Λέσχη Αγάπη Λαού Λευκοσίας. Λέσχη Αγάπη Λαού Λύσης ήταν η ΛΑΛ. Ο ίδιος άνθρωπος, ο Κουταλιανός, είναι ο έμπνευστής της ίδρυσης της Ανόρθωσης. Και η Ανόρθωση, όταν η λέξη ανόρθωση προέρχεται από το ανορθωτικό κίνημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Δηλαδή η ΛΑΛ ήταν ένα σωματείο, είναι το αρχαιότερο, έκλεισε 100 χρόνια ζωής. Mm-hmm. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αυξαντίου. Ναι. Πότε οι Άγγλοι συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για μια βασική μονάδα ο Αυξαντίου, το ένοπλο αγώνα? Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος που επικηρύχθηκε, έτσι. Είναι ο πρώτος, ναι. Είχε αναλάβει την επιχείρηση της Δικέλιας. Εκεί για να πάει στον προορισμό του. Για να τα μαζέψει, ξημερώματα της 1η Απρίλη. Ξημερώματα, ναι. Είχε ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο από ένα λυσιώτη. Ένα Morris Oxford. Νομίζω ο αριθμός Α41. Και το αυτοκίνητο τελικά ευρέθηκε στα χέρια των Άγγλων. Δηλαδή κατελήφθη το αυτοκίνητο, εγκατελελειμμένο κάπου. Από το αυτοκίνητο οι Άγγλοι ρώτησαν ποιο είναι. Βρήκαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν λυσιώτης, ο οποίος το ενοικίαζε το αυτοκίνητο, και είπε, μα εγώ το ενοικίασα στο Γρηγόρη Τάδε. Και από εκείνη την ώρα άρχισε ο κατατρεγμός. Έτσι τον ανακάλυψαν. Δηλαδή. Έτσι τον ανακάλυψαν. Διότι υπάρχει μια άλλη εκδοχή που λέει ότι του έπεσε η ταυτότητα. Όχι. Την ώρα της επιχείρησης. Καταρχήν δεν γωνιάζει. Καταρχήν δεν υπήρχαν ταυτότητες τότε. Οι ταυτότητες άρχισαν να γίνονται από το 57. Το 55 δεν είχαμε ταυτότητα, είχε πριν.
Ναι. Ναι, έγινε επί ΕΟΚΑ. Επί ΕΟΚΑ έγινε. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο θυμάμαι εγώ που κάποιοι ήμοι καταζητούμενοι λυσότες κατέβηκαν στο δημοτικό σχολείο και έβγαζαν αυτό με ψευτικά ονόματα. Και δεν τους ερωτούσαν κανείς, μα δεν είσαι εσύ. Ναι. Δηλαδή ο. Τέλος πάντων, διάφορα ονόματα. Ας μην το επεκτείνουμε. Τώρα. Εδώ ένα άλλο μήνυμα λέει Νικόλα ως Καταλάνος από τη Μάνη, όχι Κουταλιανός λέει. Καταλάνος, ναι, είπα Κουταλιανός. Ναι, ναι, ναι. Λάθος μου. Okay. Λάθος. Λοιπόν, να θυμίσω τους ακροατές μας 22-864-500 ή 77-77-10-10 μπορούν να κάνουν τηλεφωνική παρέμβαση ή μηνύματα που ήδη έρχονται μηνύματα στο 22-50. Ο Αξεντίου, κύριε Γέτσιρε, είναι η πιο ξεχωριστή μορφή, ναι, της περίοδου της ΕΟΚΑ μαζί με τον Κυριάκο τον Μάτσι κατά κύριο λόγο, ναι, ίσως λόγω του τρόπου με τον οποίο έφυγαν από τη ζωή, με τον τρόπο που έδωσαν τη ζωή τους και η όλη πορεία στον τους. Αγώνα η όλη πορεία τους και το τέλος, ναι, την οποία πορεία στην πραγματική της διάσταση πολύ λίγοι γνωρίζουν, ναι, και εδώ θα ήθελα να σταθούμε, επειδή πολλοί καταλήγουν με το τι έγινε στον Μαχερά. Έτσι. Ναι. Παίρνουμε την κατάληξη και λέμε, ορίστε, ήρθαν οι Άγγλοι πάνω, βρήκαν τον Βοσκό ή τον Αγωγιάτη κλπ. Ο οποίος τους είπε που είναι το κρυσφύγετο και κλείει η κουβέντα εκεί. Αυτός πρόδωσε το κρυσφύγετο, αυτός φταίει, τελείωσε. Όμως, ψάχνοντας τα θέματα τούτα, και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν μια ολόκληρη αλυσίδα περίπου ενός χρόνου η καταδίωξη και η προδοσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, ναι, και της ομάδας του βέβαια. Ήταν συνεχής η καταδίωξη. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης, ότι όπου πάω παίρνω μήνυμα να φύγω, γιατί τον ακολουθούσα. Όμως εντάθηκε αυτή η προσπάθεια από Ιανουάριο ως Μάρτιο του 1957. Είχαν πια, φαίνεται, οι Άγγλοι ολοκληρώσει κάποιες πληροφορίες, είχαν σχηματίσει άποψη για διάφορα πράγματα, και είναι το εξής. Στα μέσα Ιανουαρίου ένας χαμηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος αργότερα ανέβηκε όλοι στις κλίμακες, ο Φανής Δημητρίου, ήταν πληροφοριοδότης της ΕΟΚΑ. Έπαιρνε πληροφορίες από την αστυνομία. Από την αστυνομία προς την ΕΟΚΑ. Ναι. Ήταν σύνδεσμος. Mm-hmm. Είχε ανακαλύψει σε έναν έγγραφο ένα σημείωμα που ήρθε στο σταθμό. Το είδαν ότι επίκυντο εκτεταμένες στρατιωτικές έρευνες στο Τρόοδος για εκαθάριση ανταρκτικών ομάδων. Αυτός είχε ένα συστηματικό μήνυμα με τον Ιωσήφ Στεφανίδη. Ιωσήφ Στεφανίδης Μακαρίτης, και αυτός εργαζόταν τότε στην Εργατική Τράπεζα, και τηλεφωνούνταν και έλεγαν, παίζει κανέναν καλό έργο απόψε να πάμε να το δούμε. Ένα δούμε. Νομίζω παίζει ένα. Ένα πάμε καλό. Αυτό σήμαινε να συναντηθούν στον περίβολο της Φανερωμένης με τα ποδήλατα τους και αντάλλασαν τις πληροφορίες. Σε εκείνη την περίπτωση ο Φανής είπε, ειδοποίησε εκεί που πρέπει ότι επίκυνται μεγάλες έρευνες. Ο Στεφανίδης, ο Ιωσήφ, επήγαινε στο Τσάρταν, τον τομεάρχη, τον Ανδρέα Τσάρταν, εκαθόταν στο οδόν Πέντε Πηγάδια, σε ένα νίκημα του Κατσούρη, σπίτι, και τον ειδοποιά. Και ο τομεάρχης βγάζει έξω συνδέσμους και ειδοποιεί τους πάντες για να προφυλακτούν. Είναι γι' αυτό που δεν επρόλαβε να προφυλαχτεί ο Μάρκο Δράγος και σκοτώθηκε. Ο Ιορκάτσης ήταν στο Μαραθάσα και παίρνει ένα μαθητή γυμνασίου, το Φρίξον, Φρίξος το μικρό του όνομα, δάσκαλος αργότερα, Οικονομίδης νομίζω, ο Οικονομίδης, μπράβο, και μαζί με άλλους αντάρτες πηγαίνουν περπατητή στο Όμοδος για να καταφύγουν στην ομάδα του Νίκου του Σπανού. Η
Εκεί ήταν λοιπόν ο Κόκκινος, ο Αντώνης από τη Λύση, ο Γιαννάκης ο Επαμεινώντας και ίσως ακόμη ένας, και πήγαν όλοι μαζί στο, και είναι αυτοί που συνελήφθησαν όλοι μαζί στο Όμοδος με την ειδοποίηση αυτή που είχε γίνει. Οι πόσο όμως συνελήφθησαν, η αλυσίδα πια των συλλήψεων ακολουθεί μια άλλη πορεία. Εκεί θέλω να πάμε. Τούτη ναι. Όλη την αλυσίδα την οποία πολλοί είτε την προσπερνούν είτε δεν την λαμβάνουν υπόψη. Υπήρξε μεγάλη προδοσία. Ναι, πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία. 21 Ιανουαρίου του 1957 συλλαμβάνεται στις Πλάτρες ο Γιάννης Παύλου, το ψευδόνυμο Πιπίνος. Ήταν μόνος του εκεί ο συλλήφθηκε, δεν ήταν με άλλη ομάδα. Ο Πιπίνος, από ό,τι αφηγούνται οι συναγωνιστές του οι άλλοι, ήταν έτσι με το στανιόν μέσα στην Ιώκα. Δεν ήταν ένθερμος, δεν ήταν αποφασισμένος, ελούφαζε με άλλα λόγια. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μαρτυρία, η πρώτη προδοσία. Την ίδια μέρα όμως, συλλαμβάνονται στο Σαράντι μέλη της ομάδας του Γεωργίου Μάτση, του Γιώργου του Μάτση, ο Λεωνίδας Στεφανίδης, αδερφός του Ιωσήφ Στεφανίδη, ο Χαράλαμπος Μπαταριάς και ο Αντώνης Αντωνάς, ενώ κατασκεύαζε την ακρισφύγη του. Ο Μάτσης που ήταν? Ο Μάτσης ήταν στα Κανάβια, στο σπίτι του παπά, σε κρισφύγη του. Αυτοί συλλαμβάνονται και ο μικρός ο Αντωνάς, 17 χρονών, από ακρισία περισσότερον, είπε «Ναι ρε, είμαι Όκα». Ήταν παλικαρούι. Παλικαρισμός, ναι. Και από την ώρα που το είπε αυτό, όλη η προσοχή στράφηκε πάνω του. Πήγαν στο σπίτι, ήξεραν ότι είναι εκεί στο σπίτι, αλλά δεν ήξεραν που είναι το κρισφύγιο του. Και εκεί με την πίεση και τα λοιπά αρνείται να ομολογήσει, και ο Μάτσης ο ίδιος, ο Γιώργος, μου δηλώνει εμένα ότι τον άκουε να αρνείται. Και όταν του είπαν ότι ωραία αρνείσαι, εμείς ξέρουμε είναι εδώ, βάρτε τις νάρκες, τις πόμπες, θα τον ανατινάξουμε και θα πεθάνει κάτω από το κρυσφύδον του. Και άρχισαν να το κάνουν αυτό. Σε τελευταία στιγμή ο νεαρός είπαν ότι θα σκοτώσω τον μάστρο μου, καλύτερα να τον παραδώσω. Και ο ίδιος ο Μάτσης μου λέει δεν ήταν προδότης, το έκαμε για να με γλιτώσει. Και ομολόγησε ότι ναι, είναι εκεί το κρυσφύγετο. Όταν βγαίνουν από το κρυσφύγετο, μαζί μου ποιος είναι? Ο Καραδήμας, ο Αργύρης Καραδήμας. Ο Αργύρης Καραδήμας ήταν προβληματικός άνθρωπος από την αρχή, και αρχίζει να δηλώνει στους Άγγλους ότι εγώ μη νοεόκα, μη English, whisky, women, δύο-τρει λέξεις αγγλικές, τα έλεγε με αυτόν ενώπιον του Μάτση, του αρχηγού του. Μετά από αυτόν τους παίρνει ο Καραδήμας και τους οδηγεί στο Όμοδος, που ήταν η ομάδα του Σπανού. Νίκου του Σπανού. Και στο Όμοδος τι γίνεται? Μέσα σε αυτούς που συνελήφθησαν ήταν και ο Απόστρατος, ο Λοϊζίδης, Γιώργιος Λοϊζίδης, ο επιλεγόμενος Απόστρατος, γιατί είχε υπηρετήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν έβγαινε από το κρυσφύγετο ο Απόστρατος, ο επικεφαλής Άγγλος τον είδε και είπε «Α, the murder of Μίτας, ο δολοφόνος του Μίτα». Όταν είδα εγώ τον Απόστρατο στο Λονδίνο, θέλω να μας πείτε για αυτήν την εμπειρία. Το ρώτησα, ήσουν πράγματι ο εκτελεστής του Μίτα? Λέει μου, κοίταξε. Μου είπαν να πάω να τον εκτελέσω. Εν προδότης. Επία. Ήταν Κυριακή. Ευκαιρία μου την εκκλησιά. Ήταν μέσα στη μέση μια γυναίκα στο πλευρό του και κράτησε ένα μωρό. Και άλλη γυναίκα στην άλλη πλευρά. Ποιον ήταν να παίξω? Μετάλλωσε. Επέτυχε ο δεν μπορούσε να παίξω. Να ξαναπάει. Τα αφηγούμε όπως μου τα έλεγε. Επία λέει στην Καμαρούμπο η τσιμά του. Και είπα του,
επέψαμε να σε σκοτώσω, συγχώρα μου και ο Θεός συγχωρίζει σου. Και έπαιξα το. Έπαιξα το. Αυτός ο άνθρωπος όταν του είπαν ότι είναι ο δολοφόνος του Μήτα, τρομοκρατήθηκε και άρχισε ενώπιον των άλλων να λέει, μα εγώ τα είπα όλα γιατί μου χτυπάτε. Αυτό θα πω. Συναντηθήκατε με τον αποστρατό στο Λονδίνο και διεσώθηκε ένα κομμάτι από την συνέντευξη εκείνη, από ό,τι κατάλαβα, η οποία μεταδόθηκε ένα κομμάτι. Ναι, από το Ρικτιάλο σας είπε. Αυτά που είπα τώρα δεν ακούγονται, ναι, σε αυτόν που διεσώθη. Mm-hmm. Δυστυχώς το ΡΙΚ από μια ευθυνοφοβία κάποιων ανθρώπων αρνήθηκε τότε να τα μεταδώσει, το 1994. Εάν τα μετέδιδε το ΡΙΚ, θα έδινε την ευκαιρία και για άλλες αποκαλύψεις γύρω από τα πράγματα. Για παράδειγμα, είχα προτείνει να πάω να δω το Χάρτινγκ. Ο Χάρτινγκ δεν είναι απλώς ο αιμοσταγής Χάρτινγκ. Ήταν ο κυβερνήτης της Κύπρου και είχε και κάποιες προτάσεις γύρω από το Κυπριακό που άξιζε τον κόπο να τις μάθουμε ή να τις ακούσουμε ή να δούμε αν τα πράγματα μπορούσαν να κυλήσουν διαφορετικά από ό,τι επήγα. Δεν ενδιαφέρονταν κανείς. Κάνει εντύπωση πάντως το ότι και δημιουργείται μία, αν θέλετε κύριε Γέτρια, αυτό ας μην το συμμεριστείτε, το λέω εγώ, υπάρχει μία προσπάθεια συγκάλυψης πραγμάτων. Φοβούνται να μην ακουστεί κάτι, μην και αλλάξει το επίσημο αφήγημα. Αυτό νομίζω είναι εγκληματικό. Κοιτάξτε, εγώ τίνω να συμφωνήσω αντί να διαφωνήσω, αλλά αυτό αφορά άτομα. Δεν είναι, νομίζω, μια γενικότερη πολιτική. Κάποιοι ήρθαν και συμφωνήσαν έτσι να είναι. Όχι, τα πράγματα. Είναι προσωπική. Αν κάποιον πρόσωπο ασκεί και κάποια επιρροή, τότε επιβάλλεται κιόλας. Σε το ακολουθούν και άλλοι. Ναι. Δηλαδή, όταν είπαμε ότι θα μεταδοθούν οι συνέντευξη του Απόστρατου και του Κεραυνού. Αυτή υπάρχει. Χάθηκε εντελώς του Κεραυνού. Κρίμα. Ευτυχώς όμως ο Κεραυνός τότε μου τηλεφώνησε ότι θέλει αντίγραφο. Και εγώ είπα ότι έχεις απόλυτο δικαίωμα να έχεις αντίγραφο, είναι δική σου συνέντευξη. Θα σου στείλω έναν αρφότεχνο μου να του δώσεις. Ήρθε ένα νεαρό παιδί, Μάριος το όνομά του, μου τηλεφώνησε στο ΡΙΚ, λέει ότι είμαι δουλειά ακόμη μέχρι τις 9 το βράδυ. Στις 9 και 5 να είσαι στη Λυσιώτικη Σούβλα να φάμε και να σου δώσω την κασέτα. Και του έδωσα την κασέτα. Ελπίζω να την έχει, να την εκράτησα. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπό την εξής έννοια. Ο Κεραυνός δίδει τη δική του εκδοχή για το γεγονός ότι αυτομόλυσαν στους Άγγλους. Mm-hmm. Μπορεί να είναι παραμύθι, μπορεί να μην είναι όμως. Ετερονικάτερο. Ναι. Είναι μια μαρτυρία η οποία συνυπολογίζεται και αξιολογείται μαζί με τα άλλα. Λοιπόν, πώς προχωρεί μετά η όλη υπόθεση? Γίνονται συλλήψεις στο Όμωδος, Κανάβια Όμωδος. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Με τον Αυξεντίου πια πρέπει να καταλήξουμε κάπου εκεί. Ναι. Γιατί έγιναν όλες αυτές οι συλλήψεις και ήταν μεγάλες. Ήταν μεγάλη έκταση. Δηλαδή όταν συλλαμβάνεις όλους αυτούς, την ομάδα του Σπανού, την ομάδα του Γιορκάτζη, του Γιώργου του Μάτση. Ο Γιώργος του Μάτσης, όταν στις 20 Ιανουαρίου του 1956 μαζέψε η ΟΚΑ τα όπλα τα κυνηγετικά και έγινε ένα επεισόδιο στο Παλαιχώρι με Άγγλους, μάχη, έγραψε ο Αυξεντίου στον αρχηγό της ΟΚΑ, ευτυχώς ήταν εκεί ο Ζήνων, δηλαδή ο Γιώργος του Μάτσης, από τους καλύτερους αγωνιστές που υπήρξαν. Τίμιος, χωρίς αστερίσκους και υποσημείωσης και τα λοιπά. Ήταν μεγάλο το χτύπημα. Οπότε οι Άγγλοι πια, από τις όλες πληροφορίες που έχουν, από τον κόσμο που εμάζεψαν, ξέρουν ότι λιμεριάζει στον Μαχαιράν ο Αυξεντίου. Τα λιμέρια του είναι εκεί. Και ήξεραν και που ήταν, ποιον ήταν το λιμέρι του. Και το λιμέρι ήταν πάνω στον πύργο που είναι τα Τσόνια, το πύργο του ΡΙΚ.
Και κατέβηκαν τρεις μέρες πριν, τέλη Φεβρουαρίου. Πήγαν στο Μαχαιρά και άρχισαν να ερευνούσαν επί τρεις μέρες πάνω. Και δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Είδαν ότι πράγματι κάποιοι έμεναν εδώ. Ναι. Δεν ήταν πια εκεί. Ναι, το σημαντικό μας, ξέρετε ποιο είναι. Όταν έγινε εκείνη όλη η πορεία πριν το τέλος. Ναι. Από τον Μαχαιρά στον Αναλιώντα, Καπέδες, Παπούτσα, Παλεχώρη, Φτερικού, Δίνασκα, ξέρω εγώ, και μετά κατέληξαν κάτω. Το εκπληκτικό είναι ότι οι Άγγλοι γνώριζαν που ήταν. Δηλαδή, μετά που πήγαιναν εκεί, ας πούμε στους Καπέδες, ακόμα και στο σπίτι του στον Αναλιώντα, του Ηρόδοτου, ήξεραν και που ήταν. Δηλαδή, ανέβαινε πάνω στο Ανόη ή στο Φτερικούδι. Πήγα σπίτι του ανθρώπου που τον έκρυβε μέσα στον αχυρόναν κάτω στην τρύπα και του είπαν εδώ που κάτω από το κρεβάτι έχει τρύπα. Ήξερα. Πώς λειτουργούσε. Για μένα εδώ είναι το περίεργο, ότι κάποιον αόρατο μάτι έδινε συνεχώς το στίγμα ότι τώρα είναι εδώ, τώρα είναι εδώ, και τον το βλέπουμε σε όλη τη διαδρομή που σας είπα. Ήταν έναν περίπου, νομίζω εγώ. Ήταν έναν περίπου αυτό το πράγμα. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνουν ακριβώς εκεί πέρα. Στα πράσα αν ήταν έτσι, αν τα ήξεραν όλα. Όμως οι Άγγλοι μείναν απατώμεθα. Είναι ικανότατοι στις μυστικές υπηρεσίες. Εδώ διαλύσαν το ένιγμα του Χίτλερ. Σε να μην διαλύσουν ένα δικό μας αυτό. Είχαν υπομονή. Οι μεγάλες χώρες, τα μεγάλα κράτη, τα οργανωμένα, έχουν για υπομονή. Δεν σασάρουν. Μικρό σημαδάκι. Έφτασαν εκεί που ήθελαν να φτάσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Βέβαια, εγώ το αποκλείω ότι κάθε φορά κάποιος αιμολογούσε, ήξεραν ότι είναι στο Ηρόδοτο. Ήξεραν κάποιοι άλλοι ότι ποιος είναι στο χωριό του τον επικεφαλή, ο Ηρόδοτος. Άρα ο Ηρόδοτος ξέρει. Κατά προσέγγιση που επήγαιναν, ναι, και έφταναν. Μέσα και από τον ντοκιματέρ, νομίζω το δικό σας, δεν είμαι σίγουρος. Φαίνεται, ας πούμε, λέει ότι πήγαινε στο σπίτι του Ηρόδοτου. Μετά από 3-4 μέρες οι Άγγλοι πήγαν στο σπίτι του Ηρόδοτου, όχι σε γείτονα, όχι, ή αλλού. Πήγανε ενώ ήταν εκεί. Ναι, ενώ ήταν εκεί. Σε άλλες περιπτώσεις πήγαιναν μετά από 2-3 μέρες. Αλλά αν ήξεραν ότι είναι εδώ, δεν θα έφευγαν τόσο εύκολα, επειδή είδαν τη φωτογραφία του αδελφού του Ηρόδοτου που ήταν πιλότος στη Δράφη και σκοτώθηκε και έφυγαν. Mm-hmm. Αν ήξεραν με βεβαιότητα ότι ναι, τον έχει ο Ηρόδοτος, δεν ήταν αρκετή η φωτογραφία του αδελφού του για να φύγουν. Mm-hmm. Καλή επισήμαση αυτή. Τώρα, επειδή μας μένουν περίπου 5 λεπτά. Εντάξει. Ρωτά Κροατής, τελικά ποιος επρόδωσαν τον Αυξεντίου. Και μάλιστα κατ' επανάληψη, λέει. Ποιος ήξερε που κρυβόταν. Είναι παρόμοιο με αυτό που είπα πριν εγώ. Ναι, ναι. Υπάρχουν ονόματα εκτός από τον Πέτρο Φιλίππου, από τον Γούρι, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος ο οποίος έδειξε το Χριστίγεννο. Στις έρευνες στο Μαχαιράν ήταν παρόντες ο Απόστατος και ο Πιπίνος χωρίς μάσκες και επέμεναν στους καλογύρους, πέστε τα αφού τα ξέρετε όλα, πέτε που είναι. Και ο Απόστατος, άρα ξέρουμε δύο, οι οποίοι παλαιότερα είχαν υπηρετήσει υπό τον Αυξεντίου στην περιοχή εκεί, ναι, και ήξεραν ότι είναι απάνω στα τσόνια. Έπαυσε όμως να είναι πια στα τσόνια. Ήταν κάτω. Το κάτω, το ποιος έδειξε το στόμιο του Κρυσφιέτου ή περίπου την τοποθεσία του και επάτησε ο Άγγλος πάνω στο τσίγκορ, είναι ο Πέτρος ο Φιλίππου. Ναι, αυτό δεν εκμηριώνεται πλέον. Ο Πέτρος ο Φιλίππου, εγώ δεν θα τον πω είναι ο προδότης, δηλαδή εσκεμμένα θεληματικά καταδότησε, πληρώθηκε και έκαμε. Όμως από την ώρα που έκαμε αυτό που έκαμε, τον εφηγάδευσαν οι Εγγλέζοι, διότι σίγουρα θα κινδύνευε. Την τελευταία φορά ποιος τους οδήγησε στο Μαχαιρά? Λέγεται για κάποιον αστυνομικό. Κοίταξε, ο αστυνομικός είναι αυτός που έπρεπε να πάρει το μήνυμα στον Αυξεντίο ότι κινδυνεύει. Είναι ο Λεύκιος ο Πατσελίδης. Mm-hmm. Ο Λεύκιος ο Πατσελίδης έκαμε μια αυθαιρεσία. Δεν έπρεπε να πάει ο ίδιος εκεί. Έπρεπε να πάει στον Καρπόζηλον, τον Κυριάκο Μιχαηλίδη, τον σταθμάρχη της Κλήρου, για να του δώσει το πηγετούι.
να μην του πει τίποτα. Έχει το τούτο. Εκείνο θα του άνοιγε και θα έξερε ότι είναι για τον αυξεντίο. Και θα πήγαινε ο ίδιο. Προτίμησαν να πάει ο ίδιο. Παρόλο που επήγαινε στον ο Κυριάκο Μιχαλίδη, που ήταν σταθμάρχη εκεί, του εζήτησε μπεζίνα, γιατί αν πάει και λήψη του. Και δεν είπε ότι για ποιο λόγο πάει. Και έμαθε με άλλον τρόπο ότι είναι στο Μαχαιρά και ξεκίνησε να πάει ο ίδιο στο Μαχαιρά. Ο Αυξεντίου της ανασχέτησαν γιατί επήρε παράμερα, ήταν πέντε άτομα. Ήταν ο Ελεύχιος Πατσαλίδης, ήταν ο Χριστόδουλος Μάμας, ήταν ο Κώστας Παφίδης, η Αλίκη Στρογγυλού και η Μαρούλα η Μαρκίδου. Και πήρε τον Κώσταντο Παφίδη, ιδιαίτερος, γιατί τον ήξερε από το Παλαιχώρι, ήταν σταθμάρχης στο Παλαιχώρι, και του λέει γιατί τους έφερε στους ούλους. Λέει, μα δεν τους έφερα, με έφερα. Ο Λεύκιος ο Πατσαλίδης καθοδόν είπε ότι να σας πάρω να δείτε ρε ποιον, να δείτε πως πιάνουν αύριο τα γαλόνια. Ήταν μόνο αυθαιρεσία, ήταν απερισκεψία, ήταν γαϊδροσύνη, τι ήταν. Μετά γύρω στις 2 Φεβρουαρίου όμως συνελήφθη. Αυτά έγιναν μέσα στο Γενάρη. Το Φεβρουάριο συνελήφθη ο Λεύκιος Πατσαλίδης. Και είναι ένας ακόμα που ήξερε που ήταν ο Αυξεντίου. Ναι. Δεν ήξερε που ήταν το Κρυσφύγετο. Αργότερα, ο Λεύκιος Πατσαλίδης έγραψε ένα γράμμα πολυσέλιδων στην ΕΟΚΑ. Μετά την ανεξαρτησία, αλλά όχι στην ΕΟΚΑ πια, σε ένα από τους τομεάρχες. Έχω εκείνο το γράμμα. Το υπογράφει με το ψευδόνυμο του, Μακεδόν. Και προσπαθεί να πει πολλά έτσι αστυνομικίστικα ότι μα εγώ τον τάδε ήμουν έτσι άρα δεν είμαι εγώ και τα λοιπά. Δικαιολογείται, αλλά απλώς δικαιολογείται. Λοιπόν, και πάλι δεν μας φτάνει ο χρόνος. Σίγουρα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Εντάξει, ποιος ήταν ο ρόλος του ηγούμενου, ποιος είχε γνώση των κινήσεων του Αυξεντίου. Και έναν άλλον που λέει κατά πόσον για την αναφορά που υπάρχει ότι βρέθηκε σφαίρα στο κεφάλι του Αυξεντίου. Από ό,τι ξέρω δεν το έχετε ψάξει το αυτό το θέμα ή έχετε μια άποψη. Εντάξει, εγώ το έχω ψάξει εν πάση περιπτώσει και ήδη να πούμε ότι στην Χαραυγή έχω τις αναφορές από τη δίκη την προηγούμενη μου Σαββάτου για του προπροηγούμενου Σαββάτου και θα υπάρξει και ένα μέρος το επόμενο Σάββατο όπου περιγράφω τι λέχθηκε στη δίκη. Ο καθένας μπορεί από εκεί να διαβάσει, να δει και να βγάλει το δικό του το συμπέρασμα. Η ουσία μία είναι. Ό,τι και να είναι, εν πάση περιπτώσει, για μένα δεν έχει σημασία. Ακριβώς αυτό θέλω. Δηλαδή, ο Αυξεντίου είναι ο Αυξεντίου. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μας πει ότι όταν τον περιέζουσαν οι φλόγες αυτοπυροβολήθηκε, ας το πει. Δεν σημαίνει ότι ήταν ο λιγότερο οδυνηρός ή ο θάνατος ή δεν επέθανε όπως έπρεπε να πεθάνει. Εγώ λέω το εξής. Έπρεπε κάποιον να καεί για να ευχαριστηθούμε. Εγώ λέω το εξής. Αν ήμουν εγώ θα πεταγόμουν έξω. Αυτός έμεινε. Ναι. Εκεί είναι το μεγαλείο. Ήταν ήδη κουτσός. Ναι, το ξέρω. Αλλά εκεί είναι το μεγαλείο. Δηλαδή ήταν αποφασισμένος ότι θα μείνει εκεί να πεθάνει. Δεν θα βγει έξω. Μια τελευταία άποψη. Το πώς ήταν ο θάνατος, ένα άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα διέφευγε. Ο Αυξεντίου ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή και αγαπούσε τον κόσμο. Είχε προσπαθήσει να διαφύγει και θα διέφευγε. Η μόνη βόμβα που είχαν οι καπνογόνος την έριξε ο Αυγουστής και έπρεπε αμέσως μετά πυροβολώνταν να καλύψει την έξοδο του Αυξεντίου. Έπαθε εμπλοκή το όπλο του. Άλλη βόμβα δεν υπήρχε. Θα μου πει, μα θα έφευγαν. Κοιτάξτε, όταν βγήκε έξω ο Αυγουστής, δεν τον ήβραν οι Εγγλέζοι. Πάτησαν τυχαία πάνω του και τον συνέλαβαν. Γιατί ο Αυξεντίου να μην έφευγε. Θα διέφευγε, απλώς ήταν μια ατυχία. Μάλιστα. Περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει, θα το ολοκληρώσω με το εξής. Ναι. Ο Αυξεντίου είναι πια ο Γρηγόρης. Ο πιο καταξιωμένος ήρωας εκείνου του αγώνα. Γιατί τιμάται από όλον τον κόσμο. Αυτό είναι σωστό, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει κάτι κακό για τον Αυξεντίου.
Έτσι πάβει πια να είναι παραταξιακός ήρωας, είναι εθνικός ήρωας, είναι λαϊκός ήρωας. Και όπως και ο Μάτσης και άλλοι. Και άλλοι δεν είναι ο μόνος. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, έναν παιδί 18 χρονών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουν αρκετά ακόμα. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακουβεντιάσουμε. Να σου πω ακόμα κάτι. Ναι. Όταν τον επισκέφθηκε μια φορά η Λούλα η Κοκκίνου του Αυξεντίου, τη είπε: θέλω να με ρυμνήσετε για τη Βασιλού. Όταν πάθω κάτι. Και η ουρανία Κοκκίνου είναι αυτή που πρωτοστάτησε και έχτισαν σπίτι στη λύση με δωρεές, με προσφορές κτλ. Πάλι καλά. Λοιπόν, κύριε Γκέτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή καλά. Είπαμε, πάντα μένουν κενά, μένουν πράγματα που πρέπει να συμπληρώσουμε. Ίσως με άλλη ευκαιρία να το κάνουμε. Ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κομμάτι ιστορικές διαδρομές.